Αυτό το οποίο αναρωτιέται κανείς, Πρόεδρε, είναι γιατί έπρεπε να ταυτιστεί με έναν οργανισμό ο Αρτέμις Σόρας και να μην καταθέσει τα όπλα του εκεί που είχε σκεφτεί ότι πρέπει να τα καταθέσει για να βοηθήσει την πατρίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να έχει μαζί του εσάς και τον οργανισμό ολόκληρο. Θέλετε την αλήθεια ή να πούμε αυτό που θέλει ο Αρτέμις να ακούσει? Όχι, θέλουμε μόνο την αλήθεια. Ο Αρτέμις δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Έτσι, με άλλα λόγια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, τη μετοχή της Ανατολής, η οποία, και πάλι επισημαίνω, δεν είναι δική του, δεν είναι της οικογένειάς του, ξέρουμε από πού προέρχεται και τι συμφωνία έχει κάνει. Οι μετοχές της Ανατολής ήταν ένα τίποτα όταν μας συνήντησε ο Αρτέμις. Δεν είχε απολύτως καμία, μα καμία απολύτως αξία η μετοχή της Ανατολής. Αξία της έδωσε η ανάλυση του κυρίου Γεωργατζά και του κυρίου Καριώτη. Αυτοί οι δύο αφηγητές, οικονομολόγοι, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι δώσαν την πραγματική εξαίσθηση στη μετοχή της Ανατολής. Αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς αυτούς ο Αρτέμις δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεύτερον, να του θυμίσω πολύ καλά ότι τα ομόλογα τα οποία έχει δεν τα είχε όταν μας συνήντησε. Έτσι, το τονίζω αυτό. Ναι, ναι. Τα ομόλογα τα οποία έχει του δοθήκανε 30 Αυγούστου του 2012. Αυτή ήταν η ημέρα που πήρε τα ομόλογα. Δεν τα είχε λοιπόν. Για να τα φτιάξει και να τα ενεργοποιήσει τα ομόλογα, ο υποφαινόμενος και πολλές φορές μαζί με τον Αλεξάνδρ και ελάχιστες φορές με τον Αρτέμι, ξοδέψαμε από τον 17 Νοεμβρίου του 2011, για πρώτη φορά φτάσαμε στην Ουάσιγκτον, μέχρι και τον Ιούλιο του 2012, ξοδέψαμε τουλάχιστον τα 3/4 του χρόνου μας στην Ουάσιγκτον για να μπορούμε να διαπιστώσουμε από όλες τις μυστικές υπηρεσίες, να διαπιστώσουμε από όλες τις οικονομικές υπηρεσίες, φτάνοντας ακόμα και στο δικηγορικό γραφείο των Rothschild, για να μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αυτά τα ομόλογα είναι πραγματικά αυτά τα οποία αντιπροσωπεύουν. Επομένως, ο Αρτέμις δεν είχε καμία δυνατότητα, προτού γίνει μέλος του οργανισμού END, ούτε να κάνει τίποτα με τα ομόλογα, αλλά ούτε και οι μετοχές της Ανατολής. Οι μετοχές της Ανατολής ενεργοποιήθηκαν από τον Γεωργατζά και τον Καριώτη, ενώ τα ομόλογα ενεργοποιήθηκαν από τον υποφαινόμενο και τον Γιάννη τον Αλεξάνδερ, ο οποίος βέβαια πρέπει να σας πω πάντα ήταν παρόν σε όλες τις, σε όλες τις διαβουλεύσεις οι οποίες πήραν στην Ουάσιγκτον, εν αντιθέσει με τον Αρτέμι που ήταν ελάχιστες φορές εκεί. Αυτό το οποίο, η ερώτησή σας γιατί δεν το έκανε μόνος του είναι γιατί δεν είχε τίποτα. Το ερώτημα βεβαίως που ριζώνει και το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, αλλά από εδώ πρέπει να ξεκινήσει η συζήτησή μας, πιστεύω, και σήμερα, Πρόεδρε μου, είναι ποιος είναι αυτό.